Καλησπέρα και από εμένα και ευχαριστώ επίσης για τη συμμετοχή σας σε αυτή την παρουσία. Να πούμε ότι ένα πράγμα που έχει αλλάξει αυτά τα τελευταία χρόνια που κάνουμε τις παρουσιάσεις για το ελληνικό είναι ότι όλο και περισσότερο το όραμα μιας εταιρείας, το εταιρικό μας όραμα για αυτή την επένδυση έχει γίνει όραμα της συντριπτικής πλειοψηφίας, όχι μόνο αυτών που βρίσκονται εντός της αιθούσης, αλλά και εκτός αυτής. Είναι η ευκαιρία μας για μια αστική ανάπλαση που αποτελεί τη μεγαλύτερη αστική ανάπλαση αυτή την εποχή στην Ευρώπη, να αναδείξει τη χώρα μας σαν επιχειρηματικό και επενδυτικό πόλο μετά από πολλά χρόνια και ταυτόχρονα να τονώσει την εικόνα μας, την ήδη υφιστάμενη εικόνα, στον τουριστικό και πολιτιστικό χάρτη. Πριν περάσουμε στα διδάγματα που έχουμε αποκομίσει αυτή την τελευταία εξαετία, λέμε εξαετία γιατί η προσπάθειά μας άρχισε το 2012, όταν προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός, άρα μετράμε 6-7 χρόνια τώρα. Πριν περάσουμε στα διδάγματα, να κάνουμε μια σύντομη ανασκόπηση, μια χρονική, αν θέλετε, αναφορά, αλλά και ταυτόχρονα να αποκτήσουμε μια κοινή αφετηρία του ποια είναι τα σημαντικά ωφέλη αυτής της επένδυσης. Τα έχουμε πει λίγο πολύ, αλλά καλό είναι να τα ξαναθυμηθούμε, γιατί πραγματικά είναι μια επένδυση που μπορεί να αλλάξει πολλά πράγματα στην οικονομική εποχή και όχι μόνο της χώρας μας. Η επένδυση προκηρύχθηκε το 2011, ήταν Δεκέμβριος του 2011, όταν μετά από τότε 10 χρόνια κλεισίματος του αεροδρομίου του Ελληνικού προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός. Να πω εδώ και κάτι αισιόδοξο, ένα αισιόδοξο μήνυμα που είναι το εξής. Κάνουμε παρουσιάσεις εδώ και 3-4 χρόνια για το Ελληνικό. Συνήθως ένα πρώτο slide ήταν η εικόνα της υφιστάμενης κατάστασης του αεροδρομίου, που είναι μια εγκαταλελειμμένη εικόνα και λέγαμε 11 χρόνια έχουν περάσει, 12 χρόνια έχουν περάσει, 13 χρόνια έχουν περάσει. Δυστυχώς, το μόνο που κάναμε είναι να βάζουμε έναν επόμενο αριθμό σε αυτή την αριθμητική ακολουθία. Νομίζω με χαμηλό πια κίνδυνο να χαρακτηριστώ εθεροβάμων ότι έχουμε φτάσει στον τελευταίο χρόνο και μάλλον του χρόνου θα δείχνουμε εικόνες των εργασιών στο ελληνικό και όχι του πώς είναι αυτή τη στιγμή η εγκατάλειψη. 3 χρόνια μετά, το Δεκέμβριο του 2011, η Λάμδα ανακηρύχθηκε ως προτιμητέος επενδυτής του ελληνικού και μετά από περίπου 2 χρόνια, το Σεπτέμβριο του 2016, η σύμβαση αυτή, αναθεωρημένη πλέον με την υφιστάμενη κυβέρνηση, επήρε τον ψήφο 265 βουλευτών. Ήταν ένα ιστορικό ρεκόρ που δείχνει και την πολιτική βούληση, έστω και αν χρειάστηκε να περάσει ένα διάστημα για αυτήν, αλλά δείχνει την πάρα πολύ ισχυρή βούληση πίσω από αυτό το έργο. Φτάσαμε σε ένα πολύ σημαντικό σταυροδρόμι για την επένδυση αυτή τον περασμένο Μάρτιο, όπου υπό τη μορφή προεδρικού διατάγματος το Master Plan, το σχέδιο ανάπτυξης επένδυσης, επήρε το πράσινο φως από το Συμβούλιο Επικρατείας. Είναι γνωστό επίσης ότι υπάρχει ένα επενδυτικό σχήμα πίσω από αυτή την επένδυση που αποτελείται από το Abu Dhabi μέσω της εταιρείας Eagle Hills, από την Fosun, μια πολύ μεγάλη κινέζικη εταιρεία με πολλές επενδύσεις σε Αμερική και Ευρώπη, και από τον Όμιλο Λάτσι. Όμως αυτό που δεν είναι τόσο, δεν θα έλεγα γνωστό, θα έλεγα η μεγάλη ευκαιρία που βρίσκεται πέραν των επενδυτικών κεφαλαίων που θα επενδυθούν, τα 7 δις που λέμε συνέχεια, είναι η μεγάλη μας ευκαιρία να έρθουν εταιρείες κολοσσίοι, κάθε μία στον τομέα τους, να συνεργαστούν με ελληνικές εταιρείες και όχι μόνο να μας δοθεί η τεχνογνωσία που λόγω της ποικιλομορφίας, της τεράστιας ποικιλομορφίας του έργου, η τεχνογνωσία που μπορεί να μας δοθεί είναι τεράστια, αλλά κυρίως να υπάρξει και ένας πλουραλισμός νοοτροπίας. Είμαστε σε μια εποχή που τα πράγματα αλλάζουν με εκθετικούς ρυθμούς, με ρυθμούς πολύ πιο γρήγορους από ό,τι στο παρελθόν. Ο καθένας νομίζω το νομίζει αυτό για την εποχή του, αλλά αυτή τη φορά λόγω της ψηφιακής επανάστασης αυτό είναι αλήθεια. Άρα, μόνο με πλουραλισμό, μόνο με συνεργασίες, μόνο με συγκέρασμα διαφορετικοτήτων μπορούμε να προχωρήσουμε. Εδώ είναι κάποια επίσης μάλλον γνωστά στους περισσότερους από εσάς χαρακτηριστικά του έργου. Εγγενή χαρακτηριστικά, δεν είναι αυτά που θα κάνουμε, είναι αυτά που υπάρχουν ήδη και είναι καλό ότι πέραν της τοποθεσίας, πέραν του κλίματος, πέραν των ιστορικών πλεονεκτημάτων που έχει η Αθήνα, θέλουμε να τα συνδυάσουμε αυτά με αρχιτεκτονικά landmarks και πραγματικά να αναδείξουμε την Αθήνα και τη χώρα για μια ακόμη φορά όπως της αξίζει. Εδώ να πούμε επίσης ότι το μέγεθος της ανάπτυξης είναι πολύ μεγάλο. Η έκταση, για να έχουμε λίγο συγκρίσιμα μεγέθη στο μυαλό μας, είναι 3 φορές όσο το Μονακό. Αντιλαμβάνεται κανείς το μέγεθος. Μερικές φορές δεν τολμούμε να το σκεφτούμε, γιατί είναι τρομακτικό να έχεις ένα σχέδιο που είναι 3 φορές της χώρας που είπαμε. Σε επίπεδο περιβάλλοντος, αν πάλι κάνουμε διεθνείς συγκρίσεις, θα σας πω ότι είναι περίπου το πάρκο που θα σχηματιστεί, που είναι η καρδιά της ανάπτυξης, περίπου 2/3 το μέγεθος του μεγάλου πάρκου του Λονδίνου, του Hyde Park, ή το αντίστοιχο της Νέας Υόρκης, του Central Park. Για, αν θέλετε, όσοι προτιμούν τοπικές συγκρίσεις είναι 20 φορές ο εθνικός κήπος. Άρα αντιλαμβάνεστε πώς θα αλλάξουν τα μεγέθη στην καθημερινότητά μας. Πέραν των οικονομικών, πέραν των άλλων στοιχείων και ούτω καθεξής. Πέραν του περιβαλλοντολογικού ωφέλους, της μεγάλης μας βιοκλιματικής αλλαγής που θα προκληθεί από αυτό, βλέπετε ότι υπάρχει μια τεράστια διαφορετικότητα στις επενδύσεις που θα γίνουν. Θα μπορούσαμε δηλαδή να μιλήσουμε για μια επένδυση 7 δις και να λέμε ότι είναι τεράστια επένδυση για 17 δις. Έχω διαβάσει ότι τελευταία στην Κίνα γίνονται κάποιες επενδύσεις που αφορούν από μέσα στα δις τροχιάς καινούριους υδρόδρομους μέχρι φράγματα, μέχρι ενιαίες αναπτύξεις τεραστίου μεγέθους που φτάνουν τα 10 και 20 δις. Όμως εδώ υπάρχει ένα χαρακτηριστικό που είναι η ποικιλομορφία. Υπάρχουν υποδομές που καλύπτουν όλο το φάσμα. Υπάρχουν υποδομές που έχουν να κάνουν με τηλεπικοινωνίες, με καινούργια κόνσεπτ όπως το Smart City, που ξέρετε τι είναι η ψηφιακή ανάγνωση με διάφορα μέσα σε μια πόλη του τι γίνεται, και μέσω της ανείχνευσης αυτής οι μετέπειτα αυτόματες ενέργειες. Από, παράδειγμα, από το φως που υπάρχει στον δρόμο, βλέπεις ποιο είναι το επίπεδο ρύπανσης μέχρι και του πόσο μεγάλη κυκλοφορία ή όχι έχεις. Υπάρχουν λοιπόν υποδομές που καλύπτουν όλο το φάσμα, υπάρχουν υποδομές σε waste management, σε διαχείριση υδάτων, σε ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς πέραν του πάρκου. Πέραν αυτού όμως, υπάρχουν και οι επιμέρους αναπτύξεις που επίσης είναι διαφορετικές. Υπάρχουν ξενοδοχεία, υπάρχουν ιδρύα, υπάρχουν εμπορικά κέντρα, υπάρχει το πρώτο Integrated Casino Convention Resort στην Ευρώπη, υπάρχουν ιατρικά κέντρα και υπάρχουν και εκπαιδευτικά κέντρα που μπορούν να βάλουν τη χώρα εκεί που αξίζει. Γιατί ξαναλέω, δεν είναι το τι φτιάχνεις, είναι πώς αυτό μπορεί να αλλάξει την νοοτροπία. Είναι πώς μπορεί να φέρεις κόσμο για να επισκεφτεί την Ελλάδα σαν ένα μέρος ιατρικού τουρισμού και ιατρικής ανάκαμψης, ιατρικού recovery. Μερικές φορές αναμειγνύω κάποιες ξένες εκφράσεις, γιατί από εκεί έχουν προέλθει. Ή ακόμη και, αν το σκεφτείτε εκπαιδευτικά, πανεπιστημιακά, όπως θέλετε, είναι ευκαιρία η χώρα μας να εκμεταλλευτεί το brand name που έχει σε κάποια σημεία, όπως για παράδειγμα φιλοσοφικές σπουδές, όπως αρχαιολογικές σπουδές, όπως ιστορία και πολιτισμός γενικότερα, και να έρχονται κάποιοι και να παίρνουν γνώση για αυτά τα πράγματα εδώ. Executive MBAs πάνε φεύγοντας από αυτό, Executive MBAs πάνε σε πάρα πολλά μέρη του κόσμου, σε πάρα πολλές πόλεις, έρχονται εδώ, απορούν με το κλίμα μας, απορούν με τις ευνοϊκές συνθήκες, απορούν με την, αν θέλετε, ευχάριστη νότα που έχουμε να προσφέρουμε, για να μην λέμε μόνο τα δυσάριστα, αλλά τα παιδιά τα δικά μας και όχι μόνο, φεύγουν στο εξωτερικό. Και για να γίνει το brain drain, brain comeback, για να χρησιμοποιήσω καινούργια έκφραση, δεν μπορεί να γίνει μόνο με το πρέπει, κάτι πρέπει να προσφέρεις για να έρθει. Αλλιώς θα εξακολουθεί να υπάρχει brain drain. Εδώ, χωρίς να μπλέκουμε με πολλούς αριθμούς και πολλή πληροφόρηση την παρουσίαση, λέμε τι θα γίνει την πρώτη πενταετία. Γιατί είναι καλό να λες ότι αυτό είναι ένα μεγαλεπίβολο έργο, είναι ένα έργο που θα αλλάξει πολλά, αλλά το άμεσο μέλλον είναι αυτό που βλέπετε σαν πορτοκαλί περιοχή, που είναι η ανάπτυξη της παραλιακής ζώνης. Εκεί θα γίνουν οι περισσότερες των τουριστικών και εμπορικών αναπτύξεων. Αν δηλαδή κοιτάξετε, όπως κοιτάτε εσείς το slide αυτό, από τα δεξιά θα δει ότι στην υφιστάμενη Μαρίνα του Αγίου Κοσμά θα γίνει ένα ξενοδοχείο, πάνω από την παραλιακή, πάνω από την Ποσειδώνα δηλαδή, γίνεται αυτό το ολοκληρωμένο resort που θα περιλαμβάνει τους συνεδριακούς χώρους, το καζίνο, χώρους διασκέδασης και ούτω καθεξής. Πηγαίνοντας προς τα αριστερά στην εικόνα θα δημιουργηθεί ο οικιστικός πύργος, αυτός ο ουρανοξύστης που λέμε, που θα είναι πραγματικά πρωτοπόρος για την Ευρώπη. Μπροστά σε μια παραλία αναβαθμισμένη, ανοιχτή, 1,5 χιλιόμετρου, με αμμουδιά. Και παραπλεύρως θα υπάρχει το ενιδρείο, και αυτό από τα μεγαλύτερα στην Ευρώπη, μια ωραία οικιστική ανάπτυξη, πολύ συμβατή με το περιβάλλον, θα διατηρηθεί όλο το πράσινο εκεί. Βλέπετε επίσης τον πράσινο χώρο από το κάτω πορτοκαλί στο πάνω πορτοκαλί, που είναι το 1 τρίτο περίπου του πάρκου, που θα γίνει στην πρώτη πενταετία, και το άλλο πορτοκαλί που βλέπετε προς τη Βουλιαγμένης, πάνω στους σταθμούς του μετρό, του Ελληνικού και της Αργυρούπολης, είναι το μεγαλύτερο εμπορικό κέντρο στην Ελλάδα και επίσης ένα από τα μεγαλύτερα στην Ευρώπη. Χρησιμοποιούμε καμιά φορά το μεγαλύτερο, όχι γιατί το μεγαλύτερο είναι πάντα καλό, αλλά γιατί καμιά φορά χρειάζεσαι να γίνεσαι σημείο αναφοράς για να προσελκύσεις τουρισμό υψηλού κοινωνικο-οικονομικού επίπεδου και να δώσεις ευκαιρίες στον κόσμο να έρχεται στη χώρα, όχι μόνο τους 3, 4, 5 μήνες που έρχεται. Ξέρετε ότι η μεγαλύτερη, δεν ξέρω αν είμαι ο μεγαλύτερος εχθρός, αλλά ένα από τα μείον του τουριστικού μας πακέτου είναι η εποχικότητά του. Εδώ υπάρχουν αρκετές ευκαιρίες να έρθει κάποιος τους υπόλοιπους 8 μήνες του έτους, να καθίσει περισσότερο από το 2 νύχτες μέσον όρο που κάθεται σήμερα και να ξοδέψει και περισσότερο. Κάτι που ασφαλώς το χρειαζόμαστε από πολλές πλευρές. Και ξαναλέω, τονίζω την ποιότητα, δεν είναι μόνο η ποσότητα, είναι γιατί έρχεται κάποιος. Στο Bilbao φτιάξανε ένα μουσείο, το Guggenheim, ένα από τα Guggenheim Museums, και έγινε αφορμή αυτό να πηγαίνει περισσότερος κόσμος. Φανταστείτε αυτό τι μπορεί να κάνει στη χώρα μας. Εδώ υπάρχουν τα επόμενα δύο slides, πριν πάμε στα διδάγματα, έχουν να κάνουν πάλι με μερικά από τα βασικά ωφέλη. Οι αριθμοί κουράζουν συνήθως, αν και είναι πολύ χρήσιμοι για την ημώνη που αποδίδουν τα γεγονότα, αλλά εδώ να πούμε ότι ειδικά για την εποχή την οποία ζούμε, οι θέσεις εργασίας είναι πολύ σημαντικές. 10.000 είναι θέσεις εργασίας που έχουν να κάνουν με την κατασκευή, 75.000 θέσεις είναι θέσεις εργασίας που έχουν να κάνουν με την πλήρη λειτουργία των αναπτύξεων που θα εκτελεστούν. Δηλαδή, καθώς θα γίνουν τα ξενοδοχεία, καθώς θα γίνονται τα ενιδρία, καθώς θα γίνονται τα malls, θα υπάρχουν θέσεις εργασίας που θα φτάσουν σε 75.000. Αυτοί οι αριθμοί είναι, σύμφωνα με τους ανεξάρτητους συμβούλους μελετητές μας, ένας εκ των οποίων το ΙΟΒΕ, και ελπίζουμε ότι θα φτάσουμε σε αυτά τα επίπεδα. Μπορεί και να τα ξεπεράσουμε. Για να πω την αλήθεια, όταν πριν από 4-5 χρόνια είχαμε 2,5 εκατομμύρια τουρίστες στην Αθήνα, διεθνείς αφίξεις, και μιλάγαμε τότε ότι θα προσθεθεί 1 εκατομμύριο τουρίστες, όπως τον αριθμό που βλέπετε, δεν περίμεναμε ότι σήμερα θα έχουμε φτάσει 4-5. Ο αριθμός, νομίζω, μας ξαφνιάζει όλους μας, ήταν μια πολύ ευχάριστη έκπληξη, αλλά έχει τεράστια πολλαπλασιαστικά ωφέλη και ίσως είναι ακόμη πιο σημαντικός σε αυτό το slide. Πολλοί θα διαφωνήσουν, αλλά μακροπρόθεσμα και μέσοπρόθεσμα και και από άποψη νοοτροπίας είναι ίσως πιο σημαντικός και από τις θέσεις εργασίας. Υπάρχουν μερικά μεγέθη που είναι στάσιμα και μερικά που είναι δυναμικά. Ο τουρισμός, ο καλός τουρισμός, είναι κάτι που μπορεί να μας πάει σε ένα άλλο επίπεδο, ειδικά στην εποχή που ζούμε, που τα ταξίδια έχουν γίνει πολύ πιο εύκολα. Το περιβαλλοντολογικό όφελος το είδαμε και πριν. Πίσω από τα νούμερα βρίσκεται ένα από τα μεγαλύτερα παραθαλάσσια πάρκα στον κόσμο. Σε μια θάλασσα, μάλιστα, μπορείς να κολυμπήσεις. Θα υπάρχουν 50 χιλιόμετρα ποδηλατοδιαδρομών που μας λείπουν στην Αθήνα και πεζοδιαδρομών. Και νομίζω ότι σας κούρασα αρκετά με την κοινή αφετηρία που λέγαμε για τις ωφέλειες του ελληνικού και για το πόσο κοντά είμαστε στο πια να μιλάμε για το ότι έχουμε περάσει το 12μηνο που θα αρχίσει αυτό το μεγάλο έργο. Τώρα, στα διδάγματα. Τα διδάγματα τα χωρίζουμε σε δύο άξονες. Ένα είναι ποιοι είναι οι παράμετροι εκείνοι βασικοί για να γίνει η διενέργεια ενός διαγωνισμού επιτυχής. Τι εννοούμε διενέργεια, τουλάχιστον στο δικό μου το μυαλό. Τι πάει να πει επιτυχής διενέργεια ενός διαγωνισμού? Πάει να πει να ολοκληρωθεί έγκαιρα, γιατί οι αναβολές δεν τονώνουν την αξιοπιστία μιας χώρας ή αυτού που το διοργανώνει, εν πάση περιπτώσει. Και κατά δεύτερον, να έχεις έναν ικανό αριθμό συμμετοχόντων, αξιόπιστων, ποιοτικών συμμετοχόντων, και επίσης να έχεις το μέγιστο όφελος για τη χώρα. Μέγιστο όφελος δεν πάει να πει μόνο οικονομικό, όπως καταλαβαίνετε, πάει να πει ένα σύνολο πραγμάτων. Τα διδάγματα, για να τα κρατήσουμε σε βασικές κατηγορίες, η παρουσίαση είναι στα αγγλικά, γιατί κάνουμε και πολλές παρουσιάσεις στο εξωτερικό. Να με συγχωρέσετε γι' αυτό, αλλά νομίζω ότι τα ωφέλη μπορούμε να τα επικοινωνήσουμε σε απλή γλώσσα. Το πρώτο είναι ότι καταρχάς δεν χρειάζεται κάθε τόσο να ξαναεφευρίσκουμε τον τροχό. Υπάρχουν παραδείγματα από πολλές χώρες, υπάρχουν διεθνείς σύμβουλοι που έχουν διεθνείς εμπειρίες, που έχουν να μας δώσουν πολλά, και δεν χρειάζεται να καταναλώνουμε τόσο φαιά ουσία στο πώς να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Απλά και μόνο οι περισσότερες προσπάθειες είναι πώς να προσαρμόσουμε κάτι, ναι, μεν στο τοπικό περιβάλλον, αλλά σίγουρα παίρνοντας διδάγματα από το εξωτερικό. Αυτό είναι ένα. Το δεύτερο, πολύ βασικό δίδαγμα για μας και όχι μόνο για το ελληνικό, ασφαλώς, είναι η πελατοκεντρικότητα, σαν νοοτροπία. Πελατοκεντρικότητα μπορεί να αφορά το προϊόν που πουλάς, μπορεί να αφορά τα εμπορικά κέντρα, για παράδειγμα, που είχαμε σαν Λάμδα, το να ακούς τι θέλει ο άλλος. Αν το κάνεις αυτό, έχεις καταρχάς έναν εύκολο τρόπο να μην είσαι τόσο έξυπνος, αλλά ταυτόχρονα να εφαρμόζεις έξυπνα πράγματα, και δεύτερον, να γλιτώνεις χρόνο ή να μην βρίσκεσαι προεκπλήξεων στο γιατί κάτι δεν πάει καλά. Γιατί έχεις ακούσει προφανώς, τους έχει πει αυτός που πρόκειται είτε να βάλει υποψηφιότητα σε έναν διαγωνισμό, είτε να επισκεφθεί ένα εμπορικό κέντρο, είτε να αγοράσει ένα προϊόν. Το τρίτο, εξίσου σημαντικό, εκφράζω προσωπικές σκέψεις σε μεγάλο βαθμό, είναι η προσέγγιση μιας συζήτησης να γίνεται με μια έννοια win-win. Δηλαδή, πέραν του τι όφελος θα έχεις εσύ, τι όφελος θα έχει και ο άλλος. Γιατί αλλιώς νομίζω ότι η προσέγγιση θα είναι μειοπική, θα κερδίσεις κάτι, αλλά σε βάθος χρόνου θα χάσεις κάτι άλλο. Ένα παράδειγμα του ελληνικού που νομίζω λειτουργεί στο win-win από τότε που γίνει διαγωνισμός, ήταν κάτι μάλιστα που δεν είναι ευρέως γνωστό στον κόσμο. Ήταν το ότι αν προκύψουν οικονομικά ωφέλη πάνω από ένα σημείο για τον επενδυτή, 15% ήταν το ύψος που μπήκε τότε, που τέθηκε σαν στόχος, το κράτος να παίρνει το 30% των κερδών. Ξαναλέω, εάν η απόδοση βγάλει παραπάνω από 15% για τους επενδυτές, απόδοση, IRR, το κράτος να παίρνει για τα 99 χρόνια που ισχύει ο διαγωνισμός, που ισχύει μάλλον η σύμβαση, το 30% των κερδών. Αυτό είναι win. Τώρα, μπορεί κάποιος να πει, και άμα χαθούν λεφτά, μάλλον θα χάσουν οι επενδυτές. Οπότε δεν είναι ακριβώς win-win, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι μια ωραία περίπτωση που μοιράζεσαι τα κέρδη και έτσι δεν έχεις να διαφωνήσεις πολύ αν ένα τίμημα είναι σωστό ή αν κάποιες άλλες ωφέλειες είναι σωστές. Τέλος, να πούμε ότι, και αυτό είναι κάτι νομίζω που επίσης όλοι το έχουμε διδαχτεί, η στόχη να είναι εφικτή και όχι ουτοπική. Σε όλα τα πράγματα υπάρχει ισορροπία προσφοράς και ζήτησης. Αν εξαιρέσουμε ίσως τις αξίες και την ηθική των πραγμάτων, νομίζω όλα τα άλλα πράγματα θα συμφωνήσουμε, όλα αυτά που έχουν μια τιμή. Έχεις την προσφορά, έχεις τη ζήτηση. Μπορεί να θέλεις κάτι, αλλά οι προσδοκίες σου πάντα έχουν να κάνουν με το πώς διαμορφώνεις το προϊόν. Άρα, τι όρους βάζεις, τι σπέκς βάζεις σε έναν διαγωνισμό, ποια είναι η αξιοπιστία της χώρας, ποια είναι η γενικότερη εικόνα της χώρας. Αλλά ταυτόχρονα υπάρχει και ένα διεθνές περιβάλλον που δεν μπορείς να το αγνοήσεις. Αν ένας διαγωνισμός γίνει το 2008 μετά την κατάρρευση της Merrill Lynch, είναι προφανές ότι θα έχεις μικρότερη ζήτηση από το να το έκανες το 2005. Δεν μιλάω ξανά μόνο για το ελληνικό, μιλάμε για γενικά διδάγματα και μια ρεαλιστική προσέγγιση βοηθάει, νομίζω, στα πάντα. Δεν θα σας κουράσω πάρα πολύ ακόμη. 2 slides έχω. Βλέπω και το ρολόι και το πόσο χρόνος μένει. Μετά την επιτυχή διενέργεια του διαγωνισμού, περνάμε σε κάποια διδάγματα για το πώς περνάμε από την ολοκλήρωση του διαγωνισμού, δηλαδή την υπογραφή μιας σύμβασης, στην υλοποίησή του. Είναι το στάδιο το οποίο έχουμε ζήσει δηλαδή από τον Νοέμβριο του 2014 και μετά. Εδώ είναι προφανές, αν και θα επανέλθω σε αυτό, ότι πρέπει να υπάρχει μια, ειδικά στη χώρα μας, ισχυρή πολιτική βούληση. Εκπεφρασμένη από πάνω προς τα κάτω. Από τον Πρωθυπουργό, από τους Υπουργούς, από τη Βουλή και ούτω καθεξής. Όμως, για να περάσουμε στην υλοποίηση αυτής της βούλησης, πρέπει να γίνουν ορισμένα πράγματα σε πρακτικό επίπεδο. Αυτό είναι να γίνονται αυτά που έχουμε διδαχτεί και που κυλάνε πολύ όμορφα για αρκετούς μήνες πια και σίγουρα υπάρχει ένα άλλο momentum πια στην επένδυση. Είναι να γίνουν τακτικές συναντήσεις με εμπλεκομένους όλους τους φορείς. Ο κίνδυνος, άμα δεν είναι εμπλεκόμενοι όλοι οι φορείς, είναι να έχεις στην καλύτερη περίπτωση παραπληροφόρηση, στη χειρότερη να προχωράει η επένδυση. Είναι κάποιοι από αυτούς που συμμετέχουν να έχουν δυνατότητα να παίρνουν αποφάσεις. Και πάρα πολύ σημαντικό, ειδικά σε μια χώρα που οι θεσμοί δεν είναι τόσο, θα έλεγα, αποτελεσματικοί. Ασφαλώς έχουμε θεσμούς, ασφαλώς πολλοί από αυτούς είναι αποτελεσματικοί, αλλά σίγουρα δεν είμαστε μια χώρα που κυλάνε τα πράγματα στον αυτόματο πιλότο. Σε αυτή την περίπτωση, το να έχεις έναν συντονιστή ο οποίος μπορεί να προχωρήσει, μπορεί να κοιτάζει του πώς προχωράνε τα πράγματα και τι δεν προχωράει, είναι τρομερά σημαντικό. Αυτό έχει παίξει ρόλο και θα παίξει και στη συνέχεια στους επόμενους μήνες, όχι πολλούς, πιστεύω, μέχρι να μπούμε και να αρχίσουμε να υλοποιούμε την επένδυση. Τέλος, κάτι στο οποίο επίσης έχει γίνει μεγάλη πρόοδος, πιστεύω ότι η χώρα μας έχει να κάνει ακόμη κάποια βήματα μπροστά, είναι ο σεβασμός στις ημερομηνίες που έχουν συμφωνηθεί. Αυτό έχει άμεση συνέπεια στην αξιοπιστία και η αξιοπιστία δεν είναι μια αφηρημένη έννοια. Άκουγα πριν στις πολύ ωραίες ομιλίες και του Υπουργού και του Προέδρου του ΣΕΒ ότι είμαστε πολύ κοντά στο να βγούμε από το μνημόνιο με όποιο τρόπο βγούμε, καθαρό, υβριδικό. Το με τι κόστος θα αντιμετωπίσουμε τις αγορές την επόμενη εποχή έχει να κάνει με την αξιοπιστία μας. Δεν είναι αφηρημένη έννοια, έχει να κάνει με κόστος πάρα πολύ συγκεκριμένο. Άρα, το να στηρούμε αυτές τις ημερομηνίες είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι πάρα πολύ σημαντικό στους διεθνούς επενδυτές. Τελειώνοντας, να πούμε ότι ένα άλλο που νομίζω μπορεί να μας βοηθήσει πολύ σαν χώρα, είτε σε διαγωνισμούς, είτε σε οτιδήποτε άλλη κάνουμε σε συμφωνία, είτε οτιδήποτε άλλη συμφωνία κάνουμε διεθνώς, και αυτό θα γίνεται όλο και περισσότερο ένα παγκόσμιο φαινόμενο, είναι να υπάρχει μια ευελιξία, να υπάρχει μια αμοιβαία θέληση να προχωρήσει κάτι. Νομίζω ότι στην Ελλάδα έχουμε άπλετη φαιά ουσία. Αυτό έχει αποδειχθεί από την επιτυχία όλων αυτών που έχουν πάει στο εξωτερικό ή την επιτυχία εταιριών που είναι στο εξωτερικό ή κάνουν εξαγωγές στο εξωτερικό. Νιώθω ότι πολλές φορές αυτή η φαιά ουσία καταναλώνεται στο πώς δεν μπορεί να γίνει κάτι. Δεν πρέπει να πει ότι είναι κάτι λάθος, το ότι γιατί δεν μπορεί να γίνει κάτι. Αν καταναλώναμε τη μισή από αυτή τη φαιά ουσία στο πώς μπορεί να γίνει κάτι, στο πώς μπορούμε να ξεπεράσουμε εμπόδια, νομίζω ότι θα είμαστε σε μια άλλη κατάσταση. Αυτό εννοώ με ευελιξία, να υπάρχει αμοιβαία θέληση που, χωρίς αυτήν κάποια μικρά εμπόδια γίνονταν υπέρβλητα, πόσες φορές το έχουμε δει, με αυτήν τεράστια εμπόδια ξεπερνιούνται. Κλείνοντας, να πω ότι σε μια χώρα που, ξαναλέω, οι θεσμοί μπορούν να βελτιωθούν περισσότερο στην πρακτική τους εφαρμογή, οι άνθρωποι κάνουν τη διαφορά. Υπάρχουν άνθρωποι τα τελευταία χρόνια που πραγματικά έχουν δουλέψει πάρα πολύ από τη μεριά της πολιτείας σε αυτό το έργο και δουλεύουν και αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Θέλω να τους ευχαριστήσω και η χώρα θα τους χρωστάει χάρη, πιστεύω. Και να πω επίσης ότι η διαφάνεια θα κάνει καλό σε όλους. Υπάρχουν πια όλα τα ψηφιακά εργαλεία, ώστε πάρα πολλά έγγραφα να είναι φανερά σε όλο τον κόσμο, να βλέπει τι συμφωνίες γίνονται, να βλέπουν πότε είναι τα επόμενα βήματα και να δούνε πώς μπορούμε να προχωρήσουμε σε αυτό το στάδιο που νομίζω όλοι μας θέλουμε και νομίζω είμαστε πάρα πολύ κοντά. Ευχαριστώ για την παρουσία σας.